Θέλω να πω κάτι όμως, επιτρέψτε να πω λίγο και δεν το λέω γιατί παπαρίζω. Αλλά επειδή το συζητάγαμε και χθες που είχαμε καλεσμένη τη Ζέντα τη Δούκα, βγαίνουν ρε παιδί μου όλοι οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με την τέχνη κτλ. Και εξομολογούνται ότι πια το 90% ότι πηγαίνουν σε ψυχολόγο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, δεν αποτρέπω καν να μην πάει σε ψυχολόγο. Οι ψυχολόγοι δεν είναι γιατροί, οι ψυχίατροι είναι γιατροί. Οι ψυχολόγοι είναι επιστήμονες σαφώς, αλλά δεν είναι γιατροί όμως. Το θέμα είναι το εξής. Απορώ οι παππούδες μας, ας πούμε, στα χωράφια, όταν ας πούμε και εγώ ήταν μια φορά επειδή έριχνε χαλάζι σοδιά, που είχαν τεράστια προβλήματα. Και όταν κατέβαινε ο λύκος και τους έτρωγε τα μισά πρόβατα και αποδικατίζονταν, ας πούμε, η υπηρεσία τους. Πού πήγαιναν και τα λέγανε, πήγαιναν στη γυναίκα, πήγαιναν στους φίλους και τα λοιπά. Και ήταν και πιο εκεί στο καφενείο του χωριού. Και ήταν και πιο υγιείς από εμάς. Τελικά νομίζω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Ναι, βρε φίλε, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια καθημερινότητα διαφορετική. Ούτε τα ίδια προβλήματα. Αλλά εγώ δεν λέω, δεν αποτρέπω τον κόσμο από το να πάει σε ψυχολόγους. Αλλά νομίζω ότι είναι επιδικαίων και αδίκων. Δηλαδή αισθάνεται ο καθένας και να μην έχει πρόβλημα ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο επειδή το έχουν πει πια όλοι. Αυτό δεν έχει χρήματα, Γιώργο. Τι κάνει. Δεν το λέω χρηματικά εγώ. Στην περίπτωση το λέει και η γυναίκα, είχα φτάσει πάτο. Το οποίο μπορεί να σημαίνει χίλια πράγματα. Και σου λέω, εγώ όταν έτρωγε ο λύκος τη σοδιά, δεν έφτανε πάντα η μέρη του. Δεν ήταν όμως εσωτερικό αυτό. Αυτό ήταν ένα, κάτι από μια εξωτερική παράμετρος. Δεν ήταν. Φέκη, οι γιαγιάδες μας είχαν 8 παιδιά. Οι θλίψεις στη ζωή μας, εξωτερικοί παράμετροι την καθορίζουν. Πέτρεμε να πει η μέρη που. Εγώ έχω τελειώσει η ψυχολογία στο Πάντιο και κάνω αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία, πιστεύω. Κάνεις. Ναι, κάνω. Το έχει πει και σε συνέντευξη. Κάνεις σε κάποιον ή κάνεις. Όχι, κάνω εγώ ίδια. Πιστεύω ότι όντως οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί και πιστεύω ότι οι άνθρωποι είχαν πάντα θέματα και πάντα προβλήματα που θα άξιζε τον κόπο να τα συζητήσουν ενδεχομένως με κάποιο λίγο πιο ειδικό. Αλλά ήταν διαφορετικοί οι ρυθμοί, ήταν πιο γιωμένοι οι άνθρωποι αν θες, ακόμα και το γεγονός ότι κάποιος ήταν βοσκός. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συγκέντρωση που θα είχε την ώρα που θα έκανε τη δουλειά του τον βοηθούσε να σκεφτεί περισσότερο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος να κάτσεις να σκεφτείς τα θέματά μάλιστα σου. Είναι λίγο γρήγορη. Ωραία, σημαντικό. Το είπα, εγώ το είπα. Δεν αποτρέπω κανέναν από το να κάνει, έτσι. Απλώς θεωρώ ότι όπως σε πολλά πράγματα ήμασταν υπερβολικοί, ακόμα και στον τρόπο που ζούσαμε, που ξοδεύαμε, που κάναμε, και σε αυτό τίνουμε να γίνουμε. Και σε αυτό τίνουμε να γίνουμε λίγο υπερβολικοί. Αλλά κάποιοι πάνε για ψιλοπίδημα στο ψυχολόγο. Δηλαδή κάποιες κυρίες δεν το χρειάζονται. Λένε το καλοκαίρι θα πάω στη Μύκονο. Το είπα και χθες. Το χειμώνα θα πάω στην αυτό. Θα πάω για ψώνια στο κολλάκι και θα πάω και στο ψυχολόγο μου 5 ώρα. Και μετά θα πάω στην τέταρτη να φτιάξει τα νύχια. Και μετά στο. Δεν το χρειάζομαι και δεν το χρειάζομαι. Και ποιο το ορίζει αυτό. Τότε δεν είχε και εσωτερικά δεν το χρειάζεται. Κάποιοι τώρα είναι μόνο να πει. Εξέλιξη δεν είναι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει όλο αυτό. Εξέλιξη να πάμε όλο στο ψυχολόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι να πηγαίνει, θα τα λε. Εγώ πάντω έχω δει, συγγνώμη παιδιά, δεν το αποτρέπω, αλλά έχω δει ανθρώπου να ξεκινάνε με ψυχολόγου, να πηγαίνουν σε ψυχία του και να τρελαίνονται ναι, μετά. Γιατί και όλοι να δεν σημείο είναι καλοί. Αν το λες από αυτό. Και εμείς έχουμε δει. Ναι. Και εμάς έχουμε ναι, δει. Αλλά γιατί δεν είναι όλοι καλοί στη δουλειά του. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είναι όλοι καλοί. Δεν ξέρει τι θα γινόταν αν δεν πήγαινε στον ψυχολόγο. Ναι, μπορεί να πήγαινε στη φυλακή εννοείται. Όχι, ναι, δεν ξέρει πώς θα ήταν η εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι όσο ψάχνει, βρίσκει πράγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν το πολύ ψάχνει όμω, αυτό είναι το χειρότερο. Όπω λένε ότι άμα πάμε σε ένα γιατρό, α πούμε κάθε μέρα, εγώ δεν λέω πάλι να πάει ο κόσμο στο γιατρό άμα πονάει, αλλά αν πα και ψάχνει. Κάτι θα βρει. Άμα βρει, θα βρει. Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, και να το ψάξει μόνο στο πρόβλημα. Μετά τη θεωρητική κουβέντα που είχαμε. Παιδιά, πολύ ωραία.